Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει αλλά και εκνευρίζει τους Τούρκους, τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που ίσως κρύβονται στο υπέδαφος της χώρας μας. Ο Σταύρος Μονοβασιώτης είναι μαζί μου. Λοιπόν, εταιρείες κολοσσοί ενδιαφέρονται και αυτό, αν δείχνει κάτι, ίσως δείχνει ότι οι ποσότητες εκτιμάται ότι είναι μεγάλες. Τα νούμερα είναι αστρονομικά, Αντώνη. Δισεκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια βαρέλια, τρισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Θα σας δείξω την πιο κρυσοφόρο περιοχή στο Αιγαίο, είναι κάτω από την Κρήτη, στα νοτιοδυτικά, όπου εδώ τρεις μεγάλες εταιρείες, η Total, η ExxonMobil και τα Ελληνικά Πετρέλαια, θα σκάψουν αρκετά βαθιά και μέσα στην επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα βγάλουν έναν θησαυρό 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, περίπου όσο και το ελληνικό δημόσιο χρέος. Από εδώ θα σας πάω στα δυτικά της Κέρκυρας, προς την πλευρά που είναι η Ιταλία. Εκεί στο λεγόμενο οικόπεδο 2, Total, Edison και Ελληνικά Πετρέλαια, και εδώ μέσα σε μια τριετία από τη στιγμή που αρχίσουν ενέργειες αναμένεται να βρουν κοιτάσματα, ενώ η θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη θα ενισχυθεί από το επόμενο σημείο που θα σας δείξω. Είναι στον Πατραϊκό κόλπο, αλλά και στον κόλπο της Κυπαρισίας και στο Κατάκολο. Μόνο στον Πατραϊκό κόλπο, Αντώνη, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 150 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. 10 εκατομμύρια υπολογίζονται στο Κατάκολο, εκεί κοντά στον κόλπο της Κυπαρισίας. Ενώ στην νοητή γραμμή από Ετελοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα, εκεί υπολογίζεται από τις μέχρι στιγμής έρευνες ότι υπάρχουν 50 με 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Όταν στον Πρίνο πάνω η ημερήσια παραγωγή είναι 4.000 βαρέλια. Και το 1/10 από όσα σας σου είπα να είναι αλήθεια, και η Ελλάδα λύνει το οικονομικό της θέμα, αλλά από εκεί και πέρα και η θέση μας στον ενεργειακό χάρτη ενισχύεται σημαντικά. Και με το 1/10 σωζόμαστε, θα ανέβει κάποια στιγμή και η τιμή του πετρελαίου που είναι χαμηλά τώρα και νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν στο μέλλον. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πραγματικό θησαυρό φαίνεται πως κρύβει ο Κυπριακός βυθός. Το επόμενο ζόρ, το χρυσοφόρο κύρεσμα της Αιγύπτου, πολύ πιθανό να βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΣ, εκτιμά ο επικεφαλής των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΝΗ, της ιταλικής εταιρείας που ανακάλυψε το κοίτασμα γίγαντα στη γείτονα και εντός Ιουνίου τρυπά μαζί με τη γαλλική Total στο Κυπριακό Ενεργειακό Οικόπεδο 11, το οποίο απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από την τεράστια Αιγυπτιακή ανακάλυψη. We are confident that we may have some other discoveries similar to Zohr. The discovery of Zohr has attract new interest in the exploration also the Cyprus offshore. Από τη Λευκοσία, όπου βρέθηκε για τον 4ο Ενεργειακό Φόρουμ Ανατολικής Μεσογείου, ο Λούκα Μπερτέλ υπέδειξε πως τα γεωλογικά στοιχεία των Κυπριακών οικοπαίδων ομοιάζουν με αυτά του κοιτάσματος γίγαντας της Αιγύπτου και αυτό αυξάνει τις ελπίδες για νέες ανακαλύψεις. It's difficult to make estimation before drilling. I think the most important point now is to start drilling again and close these new contracts. And again, exploration is the most important point to start discussing. Η αισιοδοξία για την ανακάλυψη του επόμενου ζόρ στην Κυπριακή ΑΟΣ δεν πηγάζει μόνο από την παρουσία σημαντικών εταιριών αλλά και από τα ίδια δεδομένα, υπέδειξε ο εκτελεστικός διευθυντής εταιρείας υδρογοναθράκων Πάνος Κελάμης μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, σημειώνοντας τη σημασία της γεώτρησης του οικόπεδου 11, αφού θα πρόκειται για το πρώτο κέρασμα τύπου ζόρ που θα διερευνηθεί σε κυπριακά ύδατα. Και οι δύο πάντως συμφωνούν πως η περίπτωση νέων ανακαλύψεων τώρα θα είναι δυνατή κατασκευή του δερματικού υγροποίησης στο Βασιλικό. Η ΕΝΗ πάντως προγραμματίζει τις γεωτρήσεις της στα ίδια διοδοτημένα οικόπεδά της στην Κυπριακή ΑΟΣ 2, 3 και 9 και δεν αποκλείται να επιστρέψει σε αυτά περί τα τέλη του έτους. Εν τω μεταξύ, η Άγκυρα προαναγγέλει και τον ερχόμενο Απρίλιο τη διενέργεια σεισμικών ερευνών στη Μεσόγειο προκειμένου να ξεκινήσει οι γεωτρήσεις. Με τον Υπουργό Ενέργειάς της Μπεράτ Αλμπαϊράκ να στέλνει το μήνυμα πως το 2017 θα είναι έτος ενεργούς παρουσίασης της Τουρκίας στα ενεργειακά της περιοχής.